Ολοκληρώθηκε η υποβολή της ενίας αίτησης ενίσχυσης των παραγωγών στο ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου ΟΣΔΕ μέσω της νέας πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων που για πρώτη φορά τέθηκε σε λειτουργία φέτος. Ολοκληρώθηκε και φέτος η εμπρόθεσμη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ενίας ενίσχυσης στις 14 Ιουλίου. Ήταν μια χρονιά πρόκληση, θα έλεγα, για όλους μας. Κυρίως όμως για εμάς που είμαστε τα κέντρα υποδοχής των αγροτών και υποβολής δηλώσεων. Χαιρετίζουμε τη μεγάλη αλλαγή που έγινε με τη μετάβαση του ΟΣΔΕ στο GovGR. Η ένστασή μας ήταν από την αρχή όμως ότι όλα αυτά θα έπρεπε να γίνουν πιο νωρίς και όχι την περίοδο μέσα στην οποία υποβάλλονται οι δηλώσεις κάθε χρόνο. Η δικιά μας μέρημνα και η δικιά μας αγωνία είναι η εμπρόθεσμη καταβολή των επιδοτήσεων στους αγρότες. Οι μεταβιβάσεις είναι ακόμα σε εξέλιξη, λήγουν στις 25 του μηνός. Δηλώσεις συνεχίζουν να γίνονται εκπρόθεσμα, βέβαια, με κάποιες ποινές. Η όλη διαδικασία κύλησε ομαλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, ενώ συνολικά 638.130 αιτήσεις υποβλήθηκαν στο σύστημα. Σε αυτή τη δύσκολη χρονιά το έργο ήρθε εις πέρας, η διαδικασία έληξε ομαλά, παρόλες τις δυσκολίες όπως προανέφερα που υπήρχαν. Και από εκεί και πέρα θέλω να ευχαριστήσω όλον αυτόν τον κόσμο που και φέτος 20.000 παραγωγοί εμπιστεύθηκαν την Αγροτική Ένωση για την υποβολή της δήλωσής τους. Από τη μεριά μας θα φροντίσουμε μέχρι την ώρα της πληρωμής να διασφαλίσουμε ότι αυτή θα γίνει όπως προβλέπεται. Τέλος, η ένταξη του ΟΣΔΕ φέτος στο gov.gr ήταν μια σπουδαία καινοτομία που βοήθησε πάρα πολλούς εύκολα και γρήγορα να υποβάλουν την αίτησή τους, ενώ διευκόλυνε και το έργο όλων των αγροτικών ενώσεων στην διαδικασία αυτή. Σίγουρα η μετάβαση του ΟΣΔΕ στο gov.gr, όπως προανέφερα, είναι κάτι το ευπρόσδεκτο. Το gov.gr ήρθε στη ζωή μας και την έχει κάνει σημαντικά πιο εύκολη. Γι' αυτό το λόγο και το ΟΣΔΕ πήγε στο gov.gr. Οι δυνατότητες είναι πάρα πολλές, χρειάζεται όμως κάποιος χρόνος για να ενσωματωθούν σιγά σιγά και να είναι σε πλήρη λειτουργία το σύστημα. Η αλήθεια είναι ότι ο τρόπος λειτουργίας και υποβολής έχει αλλάξει δραματικά σε σχέση με το παρελθόν. Δεν χρειάζονται πια αναμονές. Πολλές διαδικασίες μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά, εξουσιοδοτήσεις, μισθωτήρια και τα σχετικά. Οπότε γλιτώνουμε χρόνο, σημαντικό χρόνο, και ο παραγωγός μπορεί να την κάνει εύκολα την αίτηση επικοινωνώντας μαζί μας και εξ αποστάσεως.